Πάλι λεφτά? Γιατί βγήκε πάλι ο δίσκος στην εκκλησία? Γιατί ζητάνε πάλι λεφτά? Σίγουρα το έχεις σκεφτεί αυτό, ε? Ποια είναι όμως η αλήθεια? Γιατί βγαίνει ο δίσκος και πού πάνε τα χρήματα? Για αρχή, η συμμετοχή κάθε πιστού στον δίσκο είναι προαιρετική. Αν θέλεις, δίνεις λεφτά. Αν όχι, δεν δίνεις. Θα έχεις ίσως παρατηρήσει ότι και οι επίτροποι που κρατούν τον δίσκο δεν κοιτούν αν έριξες ή τι έριξες μέσα σε αυτόν. Δευτερευόντως, κάθε σπίτι έχει έξοδα. Ρεύμα, νερό, νίκη, κατά τον ίδιο τρόπο. Κάθε ναός έχει ανάγκη συντήρησης. Και όπως συντηρούμε το σπίτι μας, έτσι συντηρούμε και το σπίτι του ουράνιου πατέρα μας, δηλαδή το ναό. Σημαντική σημείωση. Πολλοί από τους ναούς, αλλά και από τα μοναστήρια, έχουν φτιαχτεί με δαπάνες των χριστιανών. Μάλιστα, πολλές φορές βοηθούσαν και οι ίδιοι για την κατασκευή τους. Όπως με μεράκι και αυτοθυσία πρόσφεραν οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, έτσι καλό είναι να προσφέρουμε κι εμείς. Τέλος, αρκετές φορές κάθε χρόνο, ο δίσκος βγαίνει για να μαζευτούν χρήματα για συγκεκριμένους σκοπούς, για την Ιεραποστολή, για τα παιδιά της ενορίας, για τα προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους και άλλα. Το ίδιο γίνεται και σε διάφορες έκτακτες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη όταν έχουμε πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Και ξέρεις τι, σου προτείνουμε να μπεις στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης που ανήκεις ή της ενορίας σου και να διαβάσεις τι έργο γίνεται εκεί από τα λίγα ή τα πολλά που ρίχνει ο καθένας μας στο δίσκο. Στο εξής λοιπόν, να περιμένεις με χαρά να συνεισφέρεις σε αυτόν. Είναι για τη βοήθεια όλων. Και εσένα ωφελείται η ψυχούλα σου να προσφέρεις και οι άλλοι με τους οποίους βοηθάς με αυτόν τον τρόπο. Και αν δεν θες να δώσεις, δεν τρέχει τίποτα. Είπαμε, είναι προαιρετικό.